Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καινούριο vlog που αυτή τη φορά έχει θέμα τη συναυλία του Eric Gales που έγινε χτες, που πραγματικά συγκινήθηκα. Δηλαδή σπάνια στη ζωή μου έχω δει ένα κιθαρίστα να με συγκινήσει τόσο πολύ, δηλαδή το παίξιμο του ήταν ψυχικά τρομερό. Δεν εξετάζω ούτε την τεχνική, ούτε το groove, ούτε στοιχεία που είχε καταπληκτικά, δηλαδή ούτε το bending, το τρομερό που είχε. Δεν εξετάζω αυτά τα στοιχεία, εξετάζω καθαρά δηλαδή ψυχή του, δηλαδή μας άγγιξε, ενέργεια τρομερή. Έδωσε ενέργεια, πήρε ενέργεια από τον κόσμο, ήταν μια συναυλία καταπληκτική, ο κόσμος γούσταρε πάρα πολύ, φτιάχτηκε αυτό που λέμε, την καταβρήκε. Είναι από τις λίγες φορές στη ζωή μου, δηλαδή 3-4 φορές που έχω δει έναν κιθαρίστα και να έχω συγκινηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή είχα δει τον Σκοτ Χέντερσον πριν 20 χρόνια στο Φαγκανά, όχι στο Νάκα, που ήταν πάλι που είχα συγκινηθεί ας πούμε πολύ. Αυτή τη συναυλία και άλλες 2-3. Δεν θυμάμαι άλλο κιθαρίστα να με έχει συγκινήσει τη ζωή μου τόσο. Τι να πω. Είχα μια μικρή κάμερα μαζί μου, μια GoPro και τράβηξα κάποια βιντεάκια. Καθόμουν σε ένα καλό σημείο στον εξώστη και βέβαια δεν μπορώ να σας βάλω πολλά σημεία. Θέλω να σας βάλω ένα κομμάτι, το τέταρτο κομμάτι από το set που λέγεται Boogie Man, που πραγματικά έδωσε και πήρε, που λέμε. Έδωσε στον κόσμο, πήρε από τον κόσμο και στο τέλος τελειώνει το κομμάτι και έχει συγκινηθεί τόσο πολύ που έκλαψε και ο ίδιος, δηλαδή πάνω στη σκηνή. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο vlog. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να το δείτε όλο το κομμάτι και να καταλάβετε τι εννοώ για αυτή την μοναδική συναυλία που παρακολουθήσαμε χτες. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο vlog. Thank you.
Thank you.
Ξέρω. Θέλετε και άλλο. Μετά από αυτό το κομμάτι. Όσοι καθίσατε και το παρακολουθήσατε όλο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σας βάλω άλλα 2-3 λεπτά παίξηματος, 4, συμπυκνωμένα. Και αν θέλετε και άλλο, γράψτε μου ένα σχόλιο και ίσως ανεβάσω και άλλα βίντεο. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε και άλλα βίντεο από τον Eric. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο.